Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 74-87 στην Καβάλα και τερμάτισε στην 5η θέση της κανονικής περίοδου. Ο δικέφαλος του Βορρά επιβεβαίωσε στο Αλεξάνδρα Δήμογλου την ανωτεραιότητά του και επικράτησε της Καβάλας με 74-87, σφραγίζοντας την 5η θέση στην κανονική περίοδο. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις στην τελευταία παρουσία τους στην Α1, καθώς υποβιβάστηκαν ενώ οι φιλοξενούμενοι σκέφτονται ήδη την σειρά με την ΑΕΚ. Από το τζάμπολ κιόλας, ο ΠΑΟΚ φρόντισε να επιβάλλει τον ρυθμό του και να μην δώσει δικαίωμα στην Καβάλα να διεκδικήσει την νίκη. Τα 10 λεπτά είχαν 14-21, 35-48, 56-64 και 74-87. Καταρχάς, όσο αφορά το σημερινό παιχνίδι, πιάστηκα λίγο απροετοίμαστος, γιατί τελικά ο μοναδικός που έπαιξε για να κερδίσει ήμουν εγώ. Η ομάδα δεν ήταν διατεθειμένη να ματώσει στην άμυνα. Νομίζω ότι θα έπρεπε όμως, νομίζω θα ήταν ωραία να είχαμε κερδίσει και το τελευταίο παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό φάνεται από τη διάθεση στην άμυνα. Ίσως ήταν ένα από τα χειρότερα μας παιχνίδια αμυντικά του δεύτερου γύρου. Εν πάση περιπτώσει, είχε τελειώσει το πανηγύρι, οπότε κατά κάποιο τρόπο μπορείς να τους δικαιολογήσεις. Όσο αφορά, νομίζω ότι η δήλωση του Προέδρου προχτές στην εφημερίδα είχε πολύ νόημα, δηλαδή το γεγονός ότι είπε ότι όλοι φταίμε, και αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ ενωτική δήλωση, δηλαδή είναι περισσότερο αυτή τη στιγμή η πόλη, οι φιλαθλοί, οι άνθρωποι της Καβάλας να ασχοληθούν με το μέλλον παρά με το παρελθόν. Το να κάνουμε τώρα γιατί φταίει και ποιος δεν φταίει, ο καθένας ξέρει, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες τους ανάλογα με αυτά που του αναλογούν. Λοιπόν, είδα τον πρόεδρο χθες το βράδυ, διπνήσαμε μαζί. Το αρνητικό πράγμα είναι, παρόλο την απογοήτευση, πιστεύω ότι είναι διαθυμένος να ματώσει ξανά στην Α2, να μείνει κοντά στην ομάδα και αυτό με χαροποιεί ιδιαιτέρως. Βάλα είναι η μοναδική ομάδα στο ελληνικό μπάσκετμπο από τις λεγόμενες μικρές ομάδες, οι οποίοι πέφτοντας συνήθως διαλύονται. Συνήθως πηγαίνουν κάτω στη Β' Εθνική για να γλιτώσουν χρέη, να γλιτώσουν αυτό. Όμως η Καβάλα έχει πρωτοποιήσει σε αυτό το πράγμα, να παίξει στην Α2 και ελπίζω να βρεθεί και καλός προπονητής, ο οποίος να μπορεί να την οδηγήσει ξανά στα μεγάλα σαλόνια. Η κάθε κατηγορία πρέπει να είσαι ο κατάλληλος για την κάθε κατηγορία. Η Α2 μπορώ να σου πω ότι ίσως να είμαι ο πιο ακατάλληλος για την Α2 κατηγορία. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για μας, διότι όπως ξέρετε την προηγούμενη εβδομάδα υποβιβαστήκαμε και μαθηματικά. Προσπαθήσαμε την εβδομάδα να δουλέψουμε για το παιχνίδι των ΠΑΟΚ, αλλά παρόλα αυτά όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο. Προσπαθήσαμε πάντως να αφήσουμε το συναισθηματικό μας, το συναισθηματικό φορτίο απ' έξω και να προπονηθούμε σκληρά για αυτό το παιχνίδι. Δώσαμε μια μεγάλη μάχη, προσπαθήσαμε να είμαστε κοντά στο σκορ, αλλά τελικά ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Τέλος, θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς μας στήριξε και ήταν κοντά μας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τη συγκέντρωση την οποία είχανε και με τον τρόπο τον οποίο αντιμετώπισαν το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό. Μπήκαμε δυνατά, δεν αφήσαμε περιθώρια στην αντίπαλη ομάδα να αντιδράσει και πιστεύω στο τέλος φτάσαμε δίκαια στην νίκη. Ξέραμε ότι η Καβάλα δεν είχε τόσο ενδιαφέρον το παιχνίδι για αυτούς. Παρ' όλα αυτά θα είναι ορισμένα παιχνίδια από νεριά, τα οποία εάν δεν τους δώσεις την ανάλογη συγκέντρωση μπορεί να βρεθεί σε προεκπλήξεως. Ακόμη και όταν στο σημείο αντέδρασε η Καβάλα και μπήκε στο παιχνίδι, στο παιχνίδι στους 6 πόντους, τότε οι δικοί μου παίκτες δείξαν χαρακτήρα, τόσο στην άμυνα όσο στην επίθεση, ξανάφεραν το σκορ σε απόσταση ασφαλείας και τελείωσε το παιχνίδι αρκετά εύκολα, μπορώ να πω. Τώρα ξέρουμε ότι ξεκινάνε τα play-offs, παίζουν μια πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατό ρόστερ, πάρα πολύ καλούς παίκτες. Θέλω να ευχηθώ στην Καβάλα
να επανέλθει πολύ γρήγορα στην Α1, γιατί όσο πάει μειώνονται οι ομάδες από τη Βόρεια Ελλάδα που παίζουν σε αυτό το θεσμό.